Βουλευτές που έφυγαν από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, ανεξαρτοποιήθηκαν, στήριξαν τη συμφωνία των Πρεσπών, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης. Ακούγονται βαρύτατοι χαρακτηρισμοί που δηλητηριάζουν το πολιτικό κλίμα. Αισθάνεστε έτσι εσείς? Κύριε Παναγιωτόπουλε, στο μικρό μας τόπο είμαστε γνωστοί. Ο καθένας με τη μικρή ή τη μεγαλύτερη ιστορία του. Η σταθερότητα στις απόψεις μου και μιας και το κρίσιμο ζήτημα ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, το μακεδονικό δηλαδή, είναι γνωστές και δημόσια εκτεθειμένες από το μακρινό 1992. Ακολουθώ τη συνείδησή μου, ακολουθώ με συνέπεια τις αρχές μου και έτσι προφανώς δεν με πτούν όλες αυτές οι κατηγορίες, οι λιδωρίες, η τρομοκρατία που μου ασκείται αρκετό καιρό τώρα και είμαι ήσυχος γιατί κάνω αυτό που η συνείδησή μου επιβάλλει να κάνω. Ακούσαμε, ακούσαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Δανέρη, να λέει για βουλευτές σε τιμή ευκαιρίας, σε τιμές ευκαιρίας. Νομίζω ότι το να εκχυδαίζεται η δημόσια ζωή με τέτοια ευκολία από έναν δυνάμει πρωθυπουργό, δεν είναι τυχαίος ο κ. Μητσοτάκης, ως ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι ο ευτελισμός του δημόσιου βίου είναι κάτι που θα το βρει και ο ίδιος μπροστά του. Και ξέρετε, αυτή η άκρατη αντιπολίτευση στο όνομα του μικροκομματικού και του προσωπικού συμφέροντος, νομίζω ότι πρώτο ευτελίζει τη δημοκρατία, όχι πρόσωπα, και βεβαίως κάνει τους αρνητές της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού να τρίβουν τα χέρια τους. Και αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε όλοι μαζί μπροστά μας. Το βρίσκουμε ήδη ως δημοκρατικό πολίτευμα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αφυπνίσει τη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών και βεβαίως του πολιτικού συστήματος συνολικότερα. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα και βέβαια πολλές κατηγορίες προς το πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής σε σχέση με τον κανονισμό της Βουλής για το θέμα των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει, αν θα πρέπει ή δεν πρέπει. Εσείς φύγατε από το ποτάμι, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Εσείς ποια θέση παίρνετε πάνω σε αυτό το ζήτημα? Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός ώστε τουλάχιστον από τις εκλογές αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες που έχουν βγει από εκείνο το αποτέλεσμα να παραμένουν ανεξάρτητα αν χάνουν κάποιους βουλευτές? Ναι, αφού υπενθυμίσω ότι δεν έφυγα εγώ, με διέγραψε ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του ποταμιού, έτσι δεν άφησα σωστά, εγώ το σωστά, ποτάμι. Δεν αποχωρήσατε εσείς. Τώρα, να πω ότι βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατικής τάξης. Ότι ένα κόμμα το οποίο οι πολίτες στέλνουν στη Βουλή θα πρέπει να έχει εξασφαλίζεται η δυνατότητα έκφρασής του απρόσκοπτα μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Όμως νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στην δημόσια συζήτηση το θέμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να εκλειφθεί ως ένα αποτέλεσμα ενός εκβιασμού του κύριου Καμένου. Και γι' αυτό το λόγο τέτοιους μηνύματα δεν πρέπει να φύγουν. Είμαι βέβαιος ότι η συζήτηση που θα γίνει σήμερα στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής και οι προτάσεις που θα καταθέσει ο Πρόεδρος θα απομακρύνουν όλη αυτή την σπέκουλα η οποία ακολούθησε τη δήλωσή του ότι από αυτή τη βδομάδα θα αρχίσει μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα μηνύματα τα οποία πηγαίνουν στους πολίτες και βεβαίως η ευκαιρία αξιοποίησης πάλι για μικροκομματικά ωφέλη ενός τέτοιου σοβαρού ζητήματος δεν βοηθάει στην λειτουργία του κοινοβουλευτισμού. Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής. Ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που ζήσαμε. Είδατε τη δημιουργία εντυπώσεων και τους υψηλότατους τόνους που τελικά κατέληξε ως άνθρακες ο θησαυρός που νόμιζε ότι είχε ανακαλύψει, διότι στην ονομαστική ψηφοφορία η οποία ακολούθησε και επί της αρχής αλλά και όλα τα άρθρα υπερψηφίστηκαν με πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών. Έτσι ταυτοχρόνως θα πρέπει να διασφαλιστεί αφενός η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής και αφετέρου να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο ευτελισμού και απαξίωσης του τρόπου λειτουργίας της. Μάλιστα. Κύριε Δανέλη, υπάρχει μεγάλη κουβέντα σε σχέση με το αν αυτή η κυβέρνηση έχει την δεδηλωμένη. Πολλοί λένε ότι έχει μια πλειοψηφία ad hoc με κάποιους βουλευτές ανεξάρτητους που ψηφίζουν κάποια πράγματα. Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα κυβερνητικής πλειοψηφίας? Όχι, δεν υπάρχει. Αποδείχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έλεγα και λίγο πριν,
αλλά θα αποδεικνύεται κάθε μέρα. Η δημοκρατία έχει τους κανόνες της και εκεί δοκιμάζονται όλα αυτά. Νομίζω ότι η ψήφος εμπιστοσύνης, η τόσο νομπή ψήφος εμπιστοσύνης, που εξάλλου είναι γνωστό ότι δεν ήταν συνταγματικά απαραίτητο να ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό, η ψήφος εμπιστοσύνης νομίζω ότι έδωσε την εντολή να συνεχίσει η κυβέρνηση να ασκεί το έργο της και η Βουλή να κάνει το δικό της. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δανέλη. Μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, πολύ και πριν αλλά και μετά λένε ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά είναι μια τομή στο πολιτικό σκηνικό και στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Και πολλοί συζητάνε για αυτή τη δημιουργία και διαμόρφωση μιας προοδευτικής συμπαράταξης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την πορεία εσείς μπορείτε να συμμετέχετε, δηλαδή σκέφτεστε να είσαστε, γιατί βλέπουμε και τις ομιλίες που κάνετε με, με κυβερνητικά στελέχη, θα ενταχθείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, θέλετε μια συνεργασία? Και πώς σκέφτεστε το ενδεχόμενο, αν σας πάρει αύριο ο κύριος Τσίπρας και σας πει, κύριε Δανέλη, ελάτε και από ένα κυβερνητικό πόστο να υπηρετήσετε αυτή την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, να αρχίσω από το τελευταίο, που είναι το ίσονο σημασίας. Όχι, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε θα μου προταθεί, ούτε βεβαίως θα μπορούσα να αποδεχτώ. Δεν υπάρχουν ανταλλάγματα στις επιλογές συνείδησης. Η άποψή μου είναι δημόσια διατυπωμένη και την υπηρετώ πιστά πολλούς μήνες τώρα και σε ανύποπτο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι αυτό που γίνεται στην Ευρώπη πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Έχουν υποχρέωση οι προοδευτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές ευρωπαϊστικές δυνάμεις του τόπου, έχουν υποχρέωση να βρουν τρόπο συνεννόησης και συνεργασίας. Η επέλαση της ακροδεξιάς αλλά και η υποταγή της συντηρητικής δεξιάς στα κυλεύσματα και στην ατζέντα της ακροδεξιάς, όπως γίνεται στην Ευρώπη και δυστυχώς βλέπουμε να ακολουθείται και στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αφυπνίσει το σύνολο των προοδευτικών ευρωπαϊστικών δυνάμεων. Τώρα, η συμφωνία των Πρεσπών, το μακεδονικό, ήταν ένα μείζον θέμα το οποίο λειτουργήσε ως καταλύτης. Βλέπετε ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος αναπροσαρμόζεται, ανασχεδιάζεται και βεβαίως είναι σε μια ίσως μακρύτερη εξελικτική πορεία αναδιαμόρφωσης πλήρους. Γιατί ένα ζήτημα τέτοιο δεν είναι απλά ένα θέμα, μείζον θέμα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η επίλυση μιας εκκρεμότητας 30 χρόνων που ταλαιπωρεί τον τόπο, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα ταυτοτικό θέμα. Ταυτοτικό θέμα και για τους πολιτικούς χώρους και τα πολιτικά κόμματα και για βεβαίως τους πολιτικούς, τους βουλευτές. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε αυτής της κλίμακας της κινητικότητας και της αναδιαμόρφωσης του πολιτικού συστήματος. Κύριε Δανέλη, και επισημάνω ότι ναι, αυτό το θέμα δεν αφήνει και τη Νέα Δημοκρατία εκτός. Οι ασυμβατότητες που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία είναι ίσως πολύ μεγαλύτερες από ό,τι υπάρχουν στα άλλα κόμματα. Απλώς η προοπτική της εξουσίας λειτουργεί ως συγκολητική ουσία. Διότι οι απόψεις που εκφράστηκαν από το «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» του κυρίου Σαμαρά και τον συναυτό, με την άποψη βεβαίως που δεν μπορεί να είναι άλλη της υπόλοιπης Νέας Δημοκρατίας και του επικεφαλής της, του κυρίου Μητσοτάκη, και ας μην τόλμησε να το πει ξεκάθαρα, απέχουν πόρο. Όλα αυτά λοιπόν θα εκφραστούν και θα αναδιαμορφώσουν συνολικότερο το πολιτικό σκηνικό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Δανέλη, οι προοδευτικές, οι δημοκρατικές δυνάμεις όμως έχουν τη δική τους, πρέπει να έχουν και τη δική τους την ατζέντα και αυτά είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.